κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα, παρόλο που ήθελα να ασχοληθώ με την υπόθεση της 25ης Μαρτίου, αλλά όχι για τα γνωστά πράγματα, αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, αλλά για ένα πολύ ειδικό θέμα, για το θέμα της οικονομίας της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Αλλά επειδή άλλα πράγματα που πιστεύω είναι σημαντικότερα από αυτό, διότι έτσι κι αλλιώς όποτε και αν το θίξουμε, ήθελα να το θίξω τότε αλλά μπλέξαμε με τα υπόλοιπα γεγονότα, θα το αφήσω για να το αναλύσουμε και να το δούμε σε μία άλλη εκπομπή, κάποτε δεν ξέρω πότε, διότι τα γεγονότα που τρέχουν σήμερα είναι πάρα πολύ επίκαιρα. Η υπόθεση αυτή των οικονομικών της Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821 παραμένει λίγος πολύ άγνωστη και θα δούμε, όπως είπα, σε κάποια άλλη εκπομπή την όλη διαδικασία. Δεν υπάρχει εικόνα. Θα σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα σήμερα. Αυτή τη στιγμή συμβαίνονται πάλι τέρατα και σημεία στην Αθήνα, έχουν αποκλειστεί οι δρόμοι. Αυτό πλέον δεν είναι κράτος, έτσι όπως έχει κρατήσει. Είμαι, θα έλεγα, πάρα πολύ λυπημένος, δυσαρεστημένος. Έχει περάσει μεγάλη αγανάκτηση, που και που αγανακτώ κιόλα, με βλέπετε. Σήμερα βρισκόμουν με παλαιούς φίλους και συνεργάτες, 6 χημικούς και 2 οικονομικούς της λογιστικής επιστήμης ιδιαίτερος, ανωτάτης εμπορικής, όλοι οι επιστήμονες των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και είχαμε μια συγκεντρωσούλα εκεί, με καλέσανε, πιάσαμε τα γνωστά και μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι έχουν οι άνθρωποι τόσο παρασυρθεί από αυτή την προπαγάνδα του κράτους, που παρόλο που είναι αξιολογότατοι άνθρωποι, βεβαίως αν λάβει υπόψη του κανένας και το ρητό ότι η μημάθεια είναι ο χειροτέρα της αμαθίας και ότι ο Σοκράτης έλεγε ότι η άγνοια είναι το μεγάλο κακό, όταν με ρωτήσανε ορισμένα πράγματα, γιατί πολλοί παρακολουθούν την εκπομπή για αυτό το θέμα της φορολογίας και των τεκμηρίων και τους έδωσα ορισμένα επιπλέον στοιχεία, παρόλο που εδεχόντουσαν τα στοιχεία, εν συνεχεία παρόλα αυτά λέγανε «Μα δεν πρέπει να φορολογηθούν», λέει, αυτοί οι άνθρωποι. Και εκεί επάνω διαπίστωσα ότι είναι τόσο ισχυρό αυτό το κράτος με την εξωφρενική προπαγάνδα την οποία έχει κάνει εις βάρος το κοσμάκι, να τον παρασύρει και να τον κάνει να πιστεύει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλιστα με κάποιον τα χοντροείπαμε που λένε, μου λέει κάποια στιγμή, λέει, «Μπούρδες», λέει, λες. Και λέω, εάν τα στοιχεία, τα αριθμητικά και η επιστήμη είναι μπούρδες, τότε λέω και εγώ μπούρδες. Δεν θέλω να κατηγορήσω αξιόλογους ανθρώπους, αλλά έχουμε φτάσει πλέον σε ένα τέλμα. Οι μισοί Έλληνες κατηγορούν τους άλλους μισούς, βρισκόμαστε σε ένα επικίνδυνο αδιέξοδο ιδεολογικών διαφορών, άνευ ουδεμίας τεκμηριώσεως, αλλά προς μόνο για του συναισθηματικού κόσμου του καθενός, όπως ο καθένας το αντιλαμβάνεται, και δεν υπάρχει κανένας από τους κρατούντας ο οποίος να σκεφτεί και να πει, αυτός ο άμυρος ο τόπος, αυτός ο λαός που βαδίζει. Εν συνεχεία θα ενθυμίστε, όσοι θα ενθυμίστε προημερών, αυτή την τηλεοπτική εκπομπή όπου ήταν ο Υπουργός Πληροφοριών και τα λοιπά και λέγανε τα διάφορα, και όλη η υπόθεση παρέμεινε ότι, λέει, οι βαρόνοι της τηλεοράσεως, οι οποίοι κατευθύνουν και κάνουν και δείχνουν, και οι 5 βιομηχανίες, οι πάμπλουτοι Έλληνες που κατευθύνουν τον τόπο και διάφορες τέτοιες τρίχες. Μα δεν τρεπόσαστε, μωρέ. Εδώ έχετε ένα σύνταγμα, το οποίο στο άρθρο 15 παράγραφος 2 λέει ότι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση τελούν υπό τον άμεσον έλεγχο του κράτους. Το κράτος είναι πανίσχυρο και εκ του συντάγματος. Και μάλιστα ότι οι εκπομπές πρέπει να είναι ποιοτικής στάθμης και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι.
Και κάθεστε και λέτε στον κοσμάκι, μόλις εκεί πες εσύ τη γνώμη σου, λέει και ο άλλος τη γνώμη του, και αλούμπες κατσαρές, ότι οι βαρώνοι, ποιοι βαρώνοι, το κράτος είναι πανίσχυρο, τους βάζει όλους στη γραμμή αν θέλει. Αλλά το θέμα είναι θέλει, και το θέμα είναι, ερωτώ εγώ, εσείς κύριοι είστε ελληνικών κράτος, ή είσαστε κράτος κάποιον άλλον, δεν ξέρω πού ανήκετε, δεν ξέρω σε ποιανού τη μουσική χορεύετε, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορεί να χορεύετε στη μουσική των συμφερόντων της Ελλάδος και του ελληνικού λαού, και δεν μπορεί να είστε άνθρωποι οι οποίοι να έχουν μέσα τους συνείδηση. Το φιλότιμο, κυρίες και κύριοι, η λέξη αυτή δεν υπάρχει σε άλλες γλώσσες. Φιλότιμο μόνο δεν έχετε, δεν είσαστε Έλληνες. Ποιος σας γέννησε σας? Τώρα θα μου πείτε γιατί αρχίζω και πάλι, προσπαθώ να κρατηθώ ήρεμος. Διότι αυτά τα οποία θα σας καταγγείλω σήμερα, πρωτίστως απευθύνομαι στους γεωπόνους και πρωτίστως επίσης σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται μέσα στο Υπουργείο Γεωργίας. Και σε εσάς, κύριε Υπουργέ Γεωργίας, ο οποίος έπρεπε να έχετε παραιτηθεί να ντρέπεστε. Έπρεπε να ντρέπεστε, να έχετε εξαφανιστεί από προσώπου γης. Και θα δείτε περαιτέρω γιατί. Ενθυμίστε, κυρίες και κύριοι, που έδωσα πλήστες όσες λεπτομέρειες και αναλύσεις γιατί το νομοσχέδιο τεκμηρίων φορολογήσεως των αγροτών και των κτηνοτρόφων ήταν άνευ ουσίας. Επειδή δεν με έπαιρνε ο χρόνος την άλλη φορά, έθιξα ολίγο την υπόθεση των τέφλων και της ζαχάρεως. Και επειδή πιστεύω ότι μετά από κάθε εκπομπή όσοι ακούτε θα πρέπει να μένετε και με ένα κέρδος κάποιας πληροφορίας την οποία σας δίνω, η οποία δεν έτυχε να την ακούσετε ή δεν ασχοληθήκατε ή οτιδήποτε αν θέλετε, πράγματα όμως τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την πατρίδα μας, και όσο πιο πολλά καένας ξέρει για τον τόπο του τόσο καλύτερα είναι, για να μπορέσει αύριο να κρίνει προς τα που θα κατευθύνει τόσο τον εαυτόν του όσο και τη συνείδησή του για το συμφέρον αυτού του τόπου. Διότι σε τελική ανάλυση πού αποσκοπεί ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος αποσκοπεί στο να μπορέσει κάποτε να ευτυχήσει. Και τίθεται το μέγα ερώτημα, σήμερα ο τόπος βαδίζει στο να ευτυχήσουν κάποτε οι Έλληνες με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Ή εκείνο το όρο το παραμύθι ότι η Ελλάδα, λέει, παρουσιάζει ένα περίεργο φαινόμενο όπου οι κάτοικοι, λέει, είναι πλούσιοι αλλά το κράτος φτωχό. Μα αντικειμενικός σκοπός είναι να γίνουν οι κάτοικοι μιας χώρας πλούσιοι. Και αν έχουμε ένα φτωχό κράτος, αυτό το κράτος το έχουμε και είναι φτωχό, εντός παρενθέσεως φτωχό, διότι κουβαλάει επάνω του κοντά, ξέρω εγώ, μήπως πιάσαμε και κάνα εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους. Να μην επανέλθω σε αυτό, διότι έδωσα διάφορα στοιχεία όπου αυτή τη στιγμή η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει κατά μέσον όρο τουλάχιστον υπερδιπλασίους δημοσίους υπαλλήλους από ό,τι έχουν οι άλλες χώρες μέλη της κοινής αγοράς και άλλες χώρες. Οι Αμερικανοί, οι Παρενθάλλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το μόνο καρτικό πράγμα που έχουν είναι ταχυδρομεία και την πυροσβεστική υπηρεσία. Και τώρα θέλουν να τα καταργήσουν γιατί θα τα κάνουν ιδιωτικά, διότι καθυστερούν πολύ. Αυτό το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι η μυδική. Ή, για όσους εσάς το ξέρετε κάπως διαφορετικά, είναι το τριφύλι. Αλλά το τριφύλι είναι αυτό το οποίο αυτοφιώς φύεται και ούτω καθεξής. Μυδική λέμε την οργανωμένη καλλιέργεια, η οποία είναι συνήθως πενταετής ως επταετής. Και θα μου πείτε, μωρά αδελφέ, σιγά άλλα θέματα δεν υπάρχουν. Με το τριφύλι θα ασχοληθούμε, τη μυδική θα ασχοληθούμε σήμερα. Θα δείτε, κυρίες και κύριοι, πόσο σημαντικό πράγμα στην οικονομία της χώρας είναι η υπόθεση μυδική και πρωτίστως τι έκανε αυτό το ξεδιάντροπο, αυτό το ανύπαρκτο κράτος εις βάρος πάλι της εθνικής οικονομίας και της ευημερίας αυτού του άμυρου λαού, ο οποίος πασχίζει προς πάσαν κατεύθυνση μήπως δει μια καλύτερη ημέρα. Για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει, σε προηγούμενες εκπομπές μου ανέλησα την υπόθεση της σόγιας, σε δύο μάλιστα, μακροσκελέστατα, με λεπτομέρειες κτλ. Και έδωσα τα στοιχεία, θα επαναλάβω το βασικότερο στοιχείο, ότι η κοινή αγορά έχει ανάγκη από περίπου 31-32 εκατομμύρια τόνους σόγια, αλλιώς η οικονομία της διαλύεται.
Η Ολλανδία, είπαμε, θέλει περίπου 100.000 τόνους σόγια την ημέρα. Ένα πράγμα το οποίο παραμένει άγνωστον είναι ότι το σοβαρότερο πρόβλημα σήμερα της ανθρωπότητας είναι η εξεύρεση των πρωτεϊνών. Άμυλα, λίπη και έλαια υπάρχουν πολλά. Πρωτίστως για τον άνθρωπο όμως το βασικότερο θρεπτικό συστατικό είναι οι πρωτεΐνες, τα αμινοξέα. Ανεξαρτήτως από πού προέρχονται. Είτε δηλαδή από το φυτικό, είτε από το ζωικό βασίλειο. Αλλά επειδή το φυτικό βασίλειο εξαιρέσει τις σόγιας, μικρές ποσότητες πρωτεϊνών έχει μέσα στο σύστημά του, στους καρπούς βασικώς, οι ζωικές πρωτεΐνες είναι εκείνες οι οποίες καλύπτουν τον άνθρωπο για να επιβιώσει. Και τι ήταν ο άνθρωπος από τα 5 εκατομμύρια χρόνια, έχουμε την παλαιοζωική, τη μεσοζωική και τη νεοζωική εποχή. Ο άνθρωπος εμφανίζεται στο τέλος της νεοζωικής εποχής, 5 περίπου εκατομμύρια προ Χριστού, δηλαδή 5 εκατομμύρια χρόνια πριν, δηλαδή, διότι είτε πρώην είτε πριν, άνευ σημασίας, τα 2.000 χρόνια αυτά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος τι ήταν, κυνηγός. Δεν είχε φτάσει σε διαδικασίες καλλιεργητικές όπως είναι σήμερα η φύση ό,τι του έδιδε, και από τη φύση αυτή έπαιρνε ο άνθρωπος βασικώς τα ζώα για να επιβιώσει. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με τη μυδική. Μεγάλη. Διότι η μυδική είναι ένα φυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ποσοστό πρωτεϊνών. Έτσι. Στο σύνολό του, όχι σαν καρπός. Και πόσο είναι αυτό? Είναι κατά μέσον όρο γύρω στο 17%. 17, 18, 16, 19, ανάλογα με την κοπή, τις καιρικές συνθήκες και χιλιαδιό. Γύρω στο 17 με 18%. Η σόγια, ο καρπός της, είναι γύρω στο 38. 2, 17, 34, δηλαδή περίπου 2 με 2,5 κιλά τριφύλλι κάνουν ένα μέρος, ή 2,5 κιλά τριφύλλι κάνουν ένα κιλό σόγια. Ναι, αλλά οι αποδόσεις στο μεν τριφύλλι είναι της τάξεως στο στρέμμα, ας πούμε, από 1,5 ως 2 τόνους, και θα δείτε πού είναι οι διαφορές παρακάτω, και στη σόγια άντε να έχουμε 400-500 κιλά. Οπότε η καταστρέμα απόδοση σε πρωτεΐνες από το τριφύλι είναι μεγαλύτερες από αυτή, διότι έχουμε τουλάχιστον 4 μέρη παραπάνω σε απόδοση. Μιλάμε πάντα για ξερικό, σε ξηρό καρπό ή σε ξηρό τριφύλι, σε φυτό δηλαδή ξεραμένο. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση έχουμε συνήθως 5 φορές, θα δείτε τη διαφορά είναι. Άρα έχουμε 5, 10, 50, 5, 7, 35. Έχουμε 85% θεωρητικά από πλευράς τριφυλιού και μόλις 38 με 40 από πλευράς σόγιας. Αναστρέμα λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη απόδοση. Η Ελλάς, αυτό το θαύμα της φύσεως σε όλους τους τομείς, και εδώ είναι μια ιδανική χώρα για την υπόθεση αυτή. Το τριφύλι, ή ορθότερα επιστημονικότερα η μυδική, καλλιεργείται σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας με ωραιότατες αποδόσεις, και η πατρίδα μας έχει μια παραγωγή της τάξεως των 2 εκατομμυρίων τόνων. Ακούτε πάρα πολύ καλά. Αυτές τις 300.000 τόνους σόγια, εάν τις πολλαπλασιάσετε επί 2,5, επί 3 αν θέλετε, είναι 900.000 τόνοι τριφύλλι, μυδική. Ενώ παράγουμε πάνω από 2 εκατομμύρια. Το συνάλλαγμα που δίνουμε για τη σόγια είναι της τάξης των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Και θυμόσαστε που είπαμε ότι ενώ έχουμε όλες τις δυνατότητες κτλ. Απαγορευόταν η καλλιέργεια της σόγιας για άλλους λόγους, μην τον μπλέξουμε το θέμα όμως τώρα. Αυτή η μυδική έχει δύο διαδικασίες για να καταλήξει βασικώς. Η μυδική, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι κατεξοχήν ζωοτροφή.
δεν πάει στον άνθρωπο. Το σύνολο του φυτού το μαζεύουμε και το δίνουμε και πάλι εδώ, βασικώς για τα μη ρικαστικά, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Θυμόσαστε που δώσαμε τα στοιχεία ότι πέρσι χρεωθήκαμε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια για να μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις σε φαγητό, κρέας, γάλα, τυρί. Αλλιώς θα πεθάνει ο ελληνικός λαός και θα σκορπίσουν οι Έλληνες που είναι στα πέρατα και δεν θα υπάρχει κανένας. Στην υπόθεση αυτή του τριφυλιού βασίζεται όλη η εγωπρόβατο παραγωγή μας και ένα μεγάλο μέρος επίσης πάει και στις αγελάδες, στα βοηδή, μουσκάρια, αγελάδες, κατσίκια και πρόβατα. Αυτή η τεράστια αριθμή, 10 εκατομμύρια πρόβατα, 5 εκατομμύρια κατσίκια, δυστυχώς μόλις κανιά 353.000 αγελάδες και δεν ξέρω στα μασχάρια διότι έχει μπλέξει η κατάσταση, τα φέρνουμε λίγο, τα κρατάμε να μην τα σφάζουμε διότι το κρέας είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτή λοιπόν η διαδικασία του τριφυλιού της Μυρικής είναι που κρατάει σήμερα αυτό το ελάχιστο πλέον της ελληνικής κτηνοτροφίας στα πόδια της, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η κοινή αγορά, η οποία θυμόσαστε την κάνουλα της σόγιας από τις ΗΠΑ βασικώς στα 31 εκατομμύρια τόνων, αντελήφθη αυτό το πρόβλημα και έστρεψε την προσοχή της εις το να βοηθήσει τα κράτη-μέλη της εις το να αυξήσουν την παραγωγή τους σε Μυρική, διότι το εύρος αυτό καλλιεργίας της Μυρικής επαρκεί σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ με τη σόγια δεν γίνεται, ώστε να μπορέσουν να αντισταθμίσουν κατά κάποιο τρόπο την έλλειψη αυτών των φυτικών πρωτεϊνών που χρειάζονται για τα ζώα τους. Στην πατρίδα μας, όπου έχουμε πάρα πολύ ήλιο και πολύ ζέστη το καλοκαίρι, έχουμε τη συνήθι, την πρωτόγονο διαδικασία θα έλεγε κανένας, όπως παλιά, όταν μεγαλώσει το τριφύλι και γίνει γύρω στους 30-40 πόντους, μπαίνει ένα μηχάνημα μέσα, ένα κοπτικό, το κόβει και αφού το κόβει, όπως είναι κάτω στο έδαφος, έρχεται η ζέστα, ο ήλιος το καλοκαίρι και το ξεραίνει. Και όταν ξεραθεί καλά, με υγρασία κάτω του 15%, αλλιώς αρχίζει να μοχλιάζει, μπαίνει ένα μηχάνημα μέσα, το οποίο το μπαλιαστικό όπως το λέμε, το οποίο το παίρνει το τριφύλι μέσα του, το συμπιέζει μια πρέσα η οποία συμπιέζει και κάποια στιγμή όταν φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο μήκος και σε πίεση, πάνε κατεσύρματα, το δένουν αυτομάτως και πέφτει η μπάλα πίσω από το μπαλιαστικό. Δεν μπορεί, όλοι θα έχετε δει μπάλες αχύρου ή τριφυλιού, τα φορτηγά που τις κουβαλάνε πέρα δόθε. Είχαμε μάλιστα και στους αγώνες, αν θυμόσαστε, πάντα μπάλες αχύρου σαν προστατευτικά εκεί, γιατί συμπιέζονται και είναι και πολύ ελαφριά. Στην υπόλοιπο όμως Ευρώπη έχουμε κλιματολογικές συνθήκες όχι τόσο καλές. Και πολλές φορές όταν βρέξει και βρεθεί το τριφύλι η μυδική αυτή κομμένη στο έδαφος, βρέχεται και εκεί σαπίζει. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο στην πατρίδα μας μπορούμε να έχουμε 5 κοπές. Έως και 7. Αλλά οι 5 σίγουρες είναι διότι τότε προλαβαίνουμε, έρχεται όμως ο Οκτώβρης ότι αρχίζουν κάτι πρωτοβρόχια και εν συνεχεία όταν το τριφύλι βραχεί, κοπεί και βραχεί, σαπίζει και δεν υπάρχει πλέον χρόνος να ξεραθεί και άμα τον παλιάσετε, το συμπιέσετε, θα ανάψει αμέσως και τότε γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο για τα ζώα, κάνει δηλητηριάσεις σοβαρότατες και ούτω καθεξής. Το αναμένο που λένε, θα το έχετε ακούσει, λέει αυτό είναι αναμένο. Και το αναμένο δεν επιτρέπεται να το φάει το ζώο. Η κοινωνία λοιπόν τι έκανε. Εξεκίνησε μια διαδικασία να βοηθήσει να δημιουργηθούν εργοστάσια αποξηράνσεως, τεχνητής αποξηράνσεως πλέον της Μυδικής, ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα του βρέχει δεν βρέχει ή βγήκε ο ήλιος ή δεν βγήκε ο ήλιος. Το φυτό είτε βγαίνει ο ήλιος πολύ είτε λίγο, είτε βρέχει είτε βγαίνει, μεγαλώνει. Το κόβουμε λοιπόν και υγρό νοπό έτσι όπως είναι με 90% υγρασία, το πάμε σε ένα εργοστάσιο και εκεί υπάρχει ένα μηχάνημα, λέγεται περιστροφικό ξηραντήριο, ένα μεγάλο τύμπανο 10-15-20 ανάλογα με την απόδοσή του, όπου μπροστά υπάρχει ένας καυτήρας ο οποίος μπορεί να καίει το οτιδήποτε, να καίει πετρέλαιο, να καίει μαζούτη, να καίει ξύλα, να καίει οτιδήποτε. Καυσαέρια, καυσαέρια λοιπόν, ζεστά, και πέφτουνε, παρασύρεται το τριφύλι, προχωράει μέσα στο τύμπανο μαζί με τα καυσαέρια και από την άλλη μεριά βγαίνει ξερό.
Και εκεί ξέρω, το παίρνει μια μηχανή, το συμπιέζει και το κάνει κόκκους, τα περιβόητα pellets ή κόκκι. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 και στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν, γιατί είμαστε ιδανική χώρα για την παραγωγή αυτή, περί τα 19 εργοστάσια δημιουργήθηκαν αμέσως, βλέπετε, ο ιδιώτης, η ιδιωτική πρωτοβουλία, είδαν εκεί πέρα τη μεγάλη ευκαιρία, φτιαχτήκανε τα 19 εργοστάσια αυτά, και αντί να ακολουθήσουμε κι εμείς την τακτική των υπολείπων κρατών μελών, θα δείτε το παρακάτω. Κύριε Υπουργέ Γεωργία, ακούς? Ναι. Και εσύ κύριε Καραμαλή, διότι όλοι είσαστε υπεύθυνοι για αυτό το κατάντημα πάλι της χώρας το οποίο υπέστημεν. Αντί να ακολουθήσουμε λοιπόν την παπατημένη των υπολείπων κρατών που βοηθούσαμε, τι κάναμε? Δεν εδίναμε την δέουσα προσοχή, δεν δώσαμε τις επιδοτήσεις τις οποίες έπρεπε να δώσουμε εις την ξήρανση του τροφιλιού, διότι προσέξτε τώρα τη διαφορά. Ένας το αφήνει στο χράφι και το ξεραίνει ο ήλιος, κόστος μηδέν, και ο άλλος βάζει μηχανήματα, βάζει καυστήρες, βάζει πετρέλαια, έχει ένα τεράστιο έξοδο και πρέπει στην αγορά, όταν ένας πουλάει μπάλα, ο παραγωγός, το πρόβατο και το κατσίκι και η αγελάδα, τροφίλι θα φάει. Δεν ενδιαφέρει αν είναι ξεραμένο από τον ήλιο ή αν είναι ξεραμένο από το μηχάνημα. Οπότε ο κτηνοτρόφος, ο καταναλωτής του τριφυλιού, τον ενδιαφέρει να το πάρει στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Αυτή η διαφορά όμως της παραγωγικής διαδικασίας, η ξύρανση δια του ηλίου και η ξύρανση των μηχανημάτων, δεν μπορεί να καλυφθεί, έτσι, το δια τος τεχνητής μεθόδου ξυράνσεως στο εργοστάσιο είναι οπωσδήποτε πολύ ακριβότερο. Είπε λοιπόν πάρα πολύ σωστά η κοινή αγορά, εγώ πρέπει να επιδοτήσω αυτά τα εργοστάσια με τη διαφορά του κόστους, ώστε να μπορεί η μηδική αυτή να υπάρξει, διότι εκεί είπαμε δεν έχουμε το κλίμα της Ελλάδος, εκεί είναι υδρασίες, σύννεφα, πράγματα, δεν βγαίνει ο ήλιος, όλοι έχετε πάει έξω όπως είναι εδώ, πράγμα το οποίο έπρεπε να κάνουμε και εμείς. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο όφελος όταν υπάρχει το εργοστάσιο το οποίο ξεραίνει, ότι οπωσδήποτε θα πάρουμε 7 κοπές μυδικής όταν έχουμε το εργοστάσιο, δεν μας ενδιαφέρει αν βρέξανε, δεν το κόβουμε πλέον το τροφίλι, το αφήνουμε και μεγαλώνει, η φωτοσύνθεση είναι αρκούσα ακόμη, ο Οκτώβριος είναι αρκετά φωτεινός μήνας, έχουμε τη φωτοσύνθεση και τη θερμοκρασία, μεγαλώνει το τροφίλι, δεν μπορεί να το κόψουμε γιατί μπορεί να βρέξει. Το αφήνουμε λοιπόν, το κόβουμε και το κόβουμε στο εργοστάσιο. Έτσι λοιπόν, εις μεν την διαδικασία την παλαιά έχουμε ένα μέσον όρο 5 κοπές, ενώ εις την διαδικασία του εργοστασίου έχουμε 7 κοπές. Έχουμε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο όφελος, έτσι, το 2 στο 5 ίσον 40%. 40% επιπλέον απόδοση, σαν διότι η γη είναι δεδομένη στην επιφάνειά της, εν σχέση με την ξύρανση από τον ήλιο. Και σας ερωτώ, λέω εσένα κύριε Μπούτο που υπήρξες υπουργός γεωργίας και εσύ κύριε Πεπελάση, όλο μεγάλο σχήμα και λοιπά, γιατί κάνατε αυτό το εθνικό έγκλημα και δεν ακολουθήσατε την πεπατημένη και των υπολείπων κρατών να μπορέσει η χώρα να ξεπεταχτεί και σε αυτό το τεραστίας σημασίας? Δεν ξέρω αν κυρίες και κύριοι μπορεί να συλλάβετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το θέμα για τη χώρα μας. Αλλά δεν κάνατε μόνο αυτό το έγκλημα κατά της πατρίδος και πρέπει να τιμωρηθείτε. Θυμόσαστε που είπα κυρίες και κύριοι ότι ο ποινικός κώδικας τιμωρεί την πρόθεση αλλά και την αμέλεια. Και επειδή μου λες, μα είναι δυνατόν να έχουν τέτοια πρόθεση κατά της χώρας? Ωραία, να δεχθώ εγώ ότι δεν είχαν την πρόθεση. Αν η αμέλεια δεν πρέπει να τιμωρηθεί? Είναι δυνατόν εσείς οι ρεμπεσκέδες με τέτοιες, τι να πω, με τέτοιες ιδέες στο κεφάλι σας, οι οποίες είναι εκτός τόπου και χρόνου, να συνεχίζετε να θέλετε να κυβερνάτε αυτή την άμυρη τη χώρα? Αλλά δεν κάνατε αυτό το έγκλημα, και εκεί μπορώ να θεωρήσω ότι ήταν μια αμέλεια, για μένα δεν είναι αμέλεια, αυτά είναι σκοπιμότητες όλα, κάνατε και το άλλο. Δεν μπορείτε κυρίες και κύριοι να εξάγετε μπάλες τριφύλι. Το κόστος μεταφοράς της μπάλας είναι τόσο μεγάλο λόγω όγκου που δεν συμφέρει και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος από την μπάλα στα καράβια, στα φορτηγά από εδώ και θα τρίβεται, φεύγει, χάνεται πρωτίστως το φύλλο που είναι πολύ αξιόλογο, εκεί υπάρχουν οι χλωροφύλλες και οι βιταμίνες και χιλιαδιό. Ως εκ τούτου
Έπρεπε τι? Ο κόκκος ήταν εκείνος ο οποίος μπορούσε εύκολα να εξαχθεί και οι παραγγελίες οι οποίες ερχόντουσαν στην Ελλάδα ήταν άνευ προηγουμένου από τις χώρες που το έχουν ανάγκη. Και τι κάνατε? Απαγορεύατε, κύριε, την εξαγωγή. Τα θυμόσαστε? Απαγορεύατε τις εξαγωγές. Γιατί δεν τις απαγορεύατε? Μήπως δεν θέλετε τα δολάρια που θα ερχόντουσαν? Τότε τι δικαιολογητικό υπάρχει να χάνει η χώρα δύο κοπές στο τριφύλι, πολλά από αυτά να μένουν μέσα στους αγρούς και να σαπίζουνε? Και θα μπορούσατε κάλλιστα να πείτε ότι εντάξει, λέγατε το σκεπτικό, κυρίες και κύριοι, το ψεύδες δικαιολογητικό είναι ότι μα αφού έχουμε έλλειψη κτηνοτροφικών προϊόντων δεν μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή των ζωοτροφών μας διότι τις χρειαζόμαστε στη χώρα. Ναι, αλλά από αυτά τα 2 εκατομμύρια τόνους, βρε, αγράμματι και άξεστη να μην πω τίποτα άλλο χειρότερο, διότι είσαστε, ναι, προδότες είστε, εγώ τα έχω πει, αλλά δεν βαριέστε. Κάνω το χατήρι σε μερικούς, λέει, μην τα λες, θα τα λέω. Είπαμε 40% έπρεπε να μπείτε, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, να πάτε κατά νομό, κατά περιοχή, να βγάλετε τους γεωπόνους μέσα από τις αγροτικές τράπεζες που κάνουν καταστάσεις και να τους γεωπόνους, την γεαπονά. Πρέπει να βρίσκεται εκεί, το λέει η λέξη, με τον Γιώργο μαζί. Και να δείτε ότι όποιος έπαιρνε τις 5 κοπές κανονικά σε μπάλα, να άλλες 2 κοπές να πήγαινε στο εργοστάσιο, σαν μέσον όρο. Οπότε τα 2 εκατομμύρια με 40%, 2-4-8, δεν μιλάμε για 800.000 τόνους. Μα δεν είχαμε, βρε, παραγγελίες 800.000 τόνους. Τι κάνατε λοιπόν? Εγκληματίσατε, κύριε Μπούτο, εγκληματίσατε κατά της πατρίδος, κύριε Πεπελάση, ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν ακολούθησατε τις κοινοτικές προσπάθειες σε αυτά τα κλίματα που δεν μία σχέση έχουν με την πατρίδα μας. Εθάψατε την βιομηχανική παραγωγή τριφυλιού της χώρας και επρημοδοτούσατε μόνο το καλαμπόκι, ενώ άμυλα, ενώ τα στάρια περισσεύανε, εσείς επρημοδοτούσατε το καλαμπόκι και χιλιαδιό, αλλά αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα να το πιάσουμε άλλη φορά. Και έτσι από τα 19 εργοστάσια που είχαν γίνει, κυρίες και κύριοι, και που έπρεπε σήμερα να έχουμε 100 εργοστάσια να κάνουν αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα, και υπόψη ότι ενώ πλήστες όσες άλλες καλλιέργειες είναι, όπως ανέλησα στις δύο προηγούμενες εκπομπές, επιδοτούμενες, οι ελιές επιδοτούμενες, το μπαμπάκι επιδοτούμενο, το καπνό επιδοτούμενο, τα φρούτα τα πετάμε εις τις χωματερές, η μοναδική καλλιέργεια μαζί με το τέφλο, θα γυρίσω τώρα, κάνω μια παρένθεση να γυρίσω στα τέφλα, η μοναδική καλλιέργεια ποτιστική και σε ορισμένες περιοχές που υπάρχει γρασία και ξενική, η οποία δεν επιδοτείται και από μόνη της επιβιώνει, ήταν το τριφύλι, η μυδική. Έπρεπε λοιπόν σήμερα η πατρίδα μας σε βιομηχανική παραγωγή, σε πέλετ, σε κόκκου συμπιεσμένο, διότι μια μπάλα άμα τη συμπιέσετε θα γίνει το 1/5 από αυτό, άρα η μεταφορά με τα καράβια και τα λοιπά πέφτουν τον άβλο. Αυτό είναι οικονομικό θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε, αλλά εύκολα το καταλαβαίνει κανένας. Έπρεπε σήμερα λοιπόν η πατρίδα μας να φτιάνει τουλάχιστον 500.000 τόνους από βιομηχανιοποιημένη μυδική, και θα δείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι θα συνέμενε αυτό για την οικονομία της χώρας. Δυστυχώς επεβίωσαν μόλις 7 εργοστάσια από τα 19. Ψωμοζώντα και αυτά, με τις δυσκολίες αυτές τις οποίες τους φέρνανε συνήθως, με αυτούς τους υπέρογκους τόκους που υπάρχουν, τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα ξαναπούμε. Όσοι γεωπόνοι με ακούτε, 2280-820, επαναλαμβάνω το τηλεφωνό μου, 2280-820, και όσοι είστε μέσα στο Υπουργείο Γεωργίας, πρωτίστως οι διευθυντάδες, πρέπει να ντρέπεστε. Να ντρέπεστε, έπρεπε να έχετε παραιτηθεί, έπρεπε να πάτε μόνοι σας στο δικαστήριο, επειδή, κύριε Εισαγγελέ, δίκασέ με, ρε. Δίκασέ με, διότι εγκλημάτισα κατά της πατρίδος. Μετανιώστε, βρε. Μετανοείτε. Μετανοείτε. Κακομύριδες. Τι έγινε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πέρσι? Ακούστε. Ακούστε πράγματα να φρίξετε. Η κοινή αγορά, επειδή άρχισε αυτό το πράγμα να φουντώνει, είπε ένα πρωί, θα βάλω ποσόστοση καίει στην μυδική. Και μόλις η κοινή αγορά είπε θα βάλω ποσόστοση, υπενθυμίζω στο γάλα ότι δήθεν κάναμε λάθος
Και αντί να δηλώσουμε περισσότερο γάλα, δηλώσαμε λιγότερο και τώρα τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε γάλα. Όλο κάτι τέτοια λάθη γίνονται, αυτά είναι εγκλήματα. Και ποιος θα πληρώσει? Κανένας ατιμόρητος? Όλοι ατιμόρητοι, όλοι. Και εσύ κύριε Μπούτο ατιμόρητος, και εσύ κύριε Πεπελάση, και όλοι οι υπουργοί Γεωργίας, και εσύ κύριε Τζιτζικώστα, όλοι οι υπουργοί Γεωργίας και οι υφυπουργοί που περάσατε, αυτά τα εγκλήματα κατά της χώρας τα περνάμε ντούχου. Λυπούμε Γιωργάκη Τζιτζικώστα που σε ξέρω και ήσουν και συμμαθητής, αλλά δεν μπορώ να αποκρύψω την αλήθεια. Και θυμάσαι κάποτε στο Υπουργείο που έγινε η σύσκεψη κτλ. Κτλ. Έχω ξαναπεί ορισμένα, μην επανέλθω. Να μείνουμε στο θέμα για να μην σας διαφύγει, διότι ξέρω για τον περισσότερο κόσμο. Αυτά είναι πολύ ειδικά θέματα και είναι άγνωστα. Δεν περνάνε ούτε στις εφημερίδες τίποτα, ούτε στο σχολείο, ούτε στο πανεπιστήμιο, τίποτα. Ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν τα θέματα αυτά. Μόλις λοιπόν η κοινή αγορά έβαλε την ποσόστοση, έπρεπε και εμείς να πάμε εκεί να παρουσιαστούμε, και είχαμε και την προεδρία πέρσι. Προσέξτε κύριε Χίλη, είχαμε και την προεδρία. Και απ' έξω από το γραφείο του μαγίστρου της γεωργίας της κοινής αγοράς καθότανε και κάθεται ακόμα πάντα ένας Έλληνας, ο κύριος Σιδένας. Ποιος Σιδένας? Και πήγε ο κύριος υπουργός γεωργίας και λέει, τι λέει η στατιστική υπηρεσία, πόσο βιομηχανικό τριφύλι παράγουμε στην Ελλάδα, ενώ αυτά τα 7 εργοστάσια που είχαν απομείνει είχαν μία μέση παραγωγή της τάξης των 50.000 τόνων. Παρόλα αυτά, η Ισπανία, για να μην το ξεχάσω κύριε και κύριοι, πήρε 1,5 εκατομμύριο τόνους και η Ελλάδα ήταν πρωτοπόρος στον κόσμο στην μυδική. Και θα δείτε παρακάτω τι σημαίνει τώρα αυτή η ποσόστοση. Και τι του λέει η στατιστική υπηρεσία του Υπουργού? Λέει 17.000 τόνους λέει παράγει η χώρα. Ο Υπουργός, ο συνήθως, δεν έχει ιδέα να από αυτά. Χαμπάρι. Αλλά τη θέση τη δέχεται. Του λέει ο Παπανδρέου, ναι Αντρίκο, εσύ είσαι ανεύθυνος. Ναι, ξέρω. Του λέει, κύριε Υπουργό, μάστε κύριε Πρόεδρε, υποκλήσεις να πούμε, γλύψιμο από τα τακούνια μέχρι την κορυφή, καθόμαστε στην καρέκλα του Υπουργού και εγκληματούμε κατά της χώρας. Ανίδεως λοιπόν ο Υπουργός, μου διαφεύγει τώρα το ποιος ήταν ο Υπουργός Γεωργίας όταν έγινε αυτό, ούτε και ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω, να πάνε να τον βρουν εισαγγελίδε, τι κάθασατε, ποιους ψάχνετε. Αλλά εδώ ανοίγω μια άλλη παρένθεση, στη μοναδική χώρα κυρίες και κύριοι που δεν βρέθηκε ποτέ κατάσκοπος και πράκτορας είναι η Ελλάδα. Σε όλα τα μέρη του κόσμου κατά καιρού διαβάζουμε ότι πιάσα έναν πράκτορα, πιάσα έναν κατάσκοπο, πιάσα έναν κλέφτη μέσα στο κράτος, κάτι έγινε. Εδώ τίποτε. Όλοι είναι περιστερές. Και λέει ο Υπουργός Μάγκας. Λέει 17 μου λένε οι υπηρεσίες, ας πω εγώ 34.000 τόνους. Τα διπλά. Εκ πρώτης όψεως αυτό είναι απαράδεκτο. Διότι αν η χώρα είχε 17.000 τόνους και εμείς λέγαμε 34, κάποιος μπορούσε να μας ξεφωνήσει ότι είμαστε κομπιναδόροι και όπως μας λένε έξω ότι είμαστε ανυπόλοιπτοι και δεν χειμαζεύεται. Και λέει η κοινή αγορά, λες κυρία Ελλάδα 34.000 τόνους, εγώ σου εγκρίνω 32.000 τόνους. Αλλά η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, και εσείς κύριοι διευθυντάδες που δεν τράπηκε κανένα, παρετείτε ένας από εσάς, δεν τρέπεστε λιγάκι? Παρήγε 50. Έπρεπε να παράγει 500. Παρήγε 50, εμείς ζητήσαμε 34, μας ενέκριναν 32. Τώρα και αυτά τα 7 εργοστασιάκια που μείνανε θα κλείσουνε ουσιαστικά. Διότι είναι σαν να τους λέμε, κόφτε τη μισή σας παραγωγή. Μα δεν μπορεί να επιβιώσουν τα εργοστάσια με τη μισή. Ήδη δεν βγαίνουν. Πώς θα επιβιώσουν με τη μισή παραγωγή? Και αν κάνουν παραπάνω, θα πληρώσουμε και πρόστιμο. Και τρέχανε οι άνθρωποι. Θα πάρω κι άλλα πολλά στοιχεία. Σας λέω το γενικό θέμα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι εξωφρενικό αυτή τη στιγμή. Είμαι εκτός εαυτού με αυτά τα οποία πληροφορήθηκαν πάλι. Διότι αυτά τα μεγάλα οικονομικά θέματα της πατρίδος ψάχνω. Αυτά τα εγκλήματα κάνατε κατά της οικονομίας και τώρα τρέχετε να φορολογήσετε τους γεωργούς με τεκμήρια. Τα χωράφια τεκμήρια. Και θα πάω μετά. Είναι παρά 20, μου μένουν 10 λεπτά. Θα τελειώσω το θέμα της μυδικής και θα γυρίσω εις τα τέφτλα. Για να δείτε κυρίες και κύριοι αυτά που έλεγα, να αποδείξω δηλαδή με νέα στοιχεία τα οποία συνεγκέντρωσα για το θέμα της ζάχαρο παραγωγής μας, πως
πράγματι είναι απαράδεκτο το τεκμήριο και παρά μόνον από την παραγωγή θα έπρεπε κάποιος να φορολογεί. Έτσι λοιπόν, εμείς κάναμε τη μαλλιά μας, είπαμε 34, είπε η κοινή αγορά 32 και το θέμα και τρέχαν οι άνθρωποι και παρακαλάγανε τα εργοστάσια και είπε ο Ανθρωπάκος, είμαστε και προεδρία. Και λέει αυτός ο κακόμοιρης στην κοινή αγορά, ρε παιδιά, λέει, δεν έρχονταν κανένας εδώ να μου μιλήσει. Ακούτε κύριοι διευθυντάδες του Υπουργείου, τρέχουν οι μισθοί. Αλλά να κάνετε κάτι να ξεκουμπιστείτε και εσείς οι κύριοι ευρωβολευτάδες, τι κάνετε. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα. Όλα τα μεγάλα θέματα της πατρίδας μας στην κοινή αγορά τα έχετε χάσει. Με κάτι αρλούμπες ασχολείστε. Προσέξτε όμως που είναι το τραγικό τώρα, η ειρωνία αυτή η χώρα η κακομοίρα. Πώς τι άλλο επιβιώνει, έλεγε ο Μακαρίτης, ο να απορεί κανείς το πώς υπάρχει Ελλάδα. Όταν θελήσει τώρα κάποιος να πει, προσέξτε τι να πει. Παίρνω την μπάλα το τερφίλι, το ξεραμένο, το βάζω σε ένα μήλο και το αλέθο, μπορεί να γίνει αυτό, και το κάνω πέλετς. Αυτό τι θα θεωρηθεί πλέον. Αυτό θα θεωρηθεί ότι είναι βιομηχανική παραγωγή. Και αυτό πλέον έχουμε πάρει ποσόστοση 32.000 τόνους. Και παπαλά. Αντί βρε να σπεύσετε και να παρακαλέσετε και να πρημοδοτήσετε και τι θα κάνετε, τουλάχιστον το 1.000.000 τόνοι από αυτές τις μπάλες να περάσουν έστω και με θυσίες από τις βιομηχανίες, να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, να πείτε ότι η Ελλάδα παράγει 1.000.000 τόνους, να είμαστε εξασφαλισμένοι για τις γενναίες που έρχονται τα παιδιά μας από πίσω. Αδρανήσατε και είπατε αυτές τις βλακίες τις οποίες είπατε και σήμερα η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, θα είναι καταδικασμένη. Τι, ενώ παράγει αυτό το καταπληκτικό προϊόν τη μυδική όσο κανένας άλλος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ένεκα καιρικών συνθήκων, όχι ότι κάνουμε τίποτα το ιδιαίτερο εμείς, είναι καταδικασμένη να μην μπορεί να προχωρήσει σε τεχνολογική εξέλιξη. Ακούστε κύριε Παπανδρέου, όλο για παραγωγικότητα μας μίλαγε. Ποια παραγωγικότητα εδώ, καταστρέψετε την παραγωγή εσείς. Πρώτα έχεις παραγωγή και μετά πας στην παραγωγικότητα. Και κάτι περίεργα άλλα τα οποία λέτε συνεχώς. Και εσύ κύριε Λαγιώτη, επανέρχομαι, θες να κάνεις την οδό Πειραιώτη, κάνεις πολιτιστικό κέντρο, πάρκο. Και σου έλεγε η κυρία Παπά τα προβλήματα της οδού Πειραιώς. Και ο υπουργός δεν τ' άξερε και την ευχαρίστησε που τον ενημέρωσε. Αυτά είναι εξωγήινα. Έχουμε λοιπόν τι, την καταδίκη της χώρας μας από αυτούς τους άχρηστους, από αυτούς τους τεμπέληδες, από αυτούς τους πράκτορες, διότι δεν μπορεί να υπάρχει τόση βλακεία, κυρίες και κύριοι. Λάθος κάναμε στο γάλα, διηγώσαμε λιγότερα. Λάθος εδώ, λάθος εκεί, λάθος, όλο λάθος, εσείς ένα σωστό πράγμα δεν έχετε κάνει. Και καταδικάσατε τη χώρα η οποία θα έπρεπε σήμερα να έχει τουλάχιστον, κατελάχιστον 500.000 τόνους βιομηχανική μυδική και να εξελίσσετε αυτό για να γίνει η βάση, να γίνουμε αυτάρκης κάποτε σε κρέας, γάλα, τυρί που μας απομιζά 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Καλά ακούσατε κυρίες και κύριοι, 3 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το έλλειμμά μας σε κρέας, γάλα, τυρί, το οποίο μας κάνει 120 μαχητικά αεροπλάνα κάθε χρόνο, τα τελευταία 10 χρόνια δηλαδή. Εάν η πατρίδα μας ήταν αυτάρκη σε κρέας, γάλα, τυρί, θα είχαμε λεφτά να αγοράσουμε 1.200 μαχητικά αεροπλάνα. Ποιοι Τούρκοι και τόξα και έτσι, αλλιώς τα έχω ξαναπεί, θα τα ξαναλέω και συνέχεια. Κύριε Γεωπόνη, αυτό κυρίες και κύριοι, αν το συλλαμβάνετε, είναι όχι εσχάτη προδοσία κατά της χώρας. Είναι ό,τι χειρότερο και βρωμερότερο μπορούσε να γίνει κατά του αυτού. Κατά και βλέπετε, ο απλός ανθρωπάκος, ο Γεωργός, είχε φτάσει τη χώρα και την έχει 2.000.000 τόνους και τον καταδικάσατε εσείς ρε να μην μπορεί να εξελιχθεί, να μην μπορεί να το περάσει από ένα μήλο, να μην το μπορεί να το κάνει έναν κόκο. Γιατί τώρα κύριε και κύριοι, διότι όταν το βάζεις σαν μπάλα ολόκληρο το φυτό, έχει το κάτω μέρος, είναι αρκετά χοντρό το στέλεχος, τα ζώα, πρωτίστως οι κατσίκες που είναι πανέξιμες, τρώνε τα φυλαράκια επάνω και τα λοιπά, και το υπόλοιπο έχει μεγάλη φύρα. Η διαφορά της φύρας είναι ένα προς 20, εάν το κάνετε. Από τους κόκκους δεν κάνετε τίποτα, διότι τι κάνετε, κάνετε ένα προμάσιμα. Αλέθετε το σύνολο του φυτού και στη συνεχεία το συμπιέζετε και το ζώο τρώει τον κόκκο ολόκληρο και δεν έχετε φύρες καθόλου. Μειώνονται τα μεταφορικά, διότι όταν γυρίσετε ένα τριαξονικό αυτοκίνητο με μπάλες, παραπάνω από 25-30 κιλά η μπάλα δεν ζυγίζει.
διότι δεν μπορεί να συμπιέσει ολόκληρο το χορτάρι όπως μπορεί να συμπιέσει η μεγάλη μηχανή. Αυτές οι μικρές μηχανές τις παίρνουν τα τρακτέρα από πίσω, τις μπαλιαστικές. Έτσι λοιπόν στις μεταφορές θα είχαμε δισεκατομμύρια οικονομία σε πετρέλαια, σε φορτηγά, σε λάστιχα, σε ανταλλακτικά κτλ. Εάν οι μηδικοί ευβιομηχανοποιητο, που για μένα έπρεπε να βιομηχανοποιείται στο σύνολό της. Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερον. Αλλά όχι μόνο θα μπορούσε να βιομηχανοποιείται στο σύνολό της και να έχουμε ζητήσει σήμερα από την κοινή αγορά 2 εκατομμύρια τόνους. Η Ισπανία πήρε, επαναλαμβάνω, που ήταν ουραγός. Η Ισπανία πριν 20 χρόνια, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά δεν παρήγε τριφύλλη, ελάχιστα πράγματα, μερικές δεκάδες χιλιάδες τόνους. Και φτάσανε 1,5 εκατομμύριο τόνους να τους δώσει η κοινή αγορά. Και το μεγάλο εργοστάσιο, η Agroinvest, το οποίο υπάρχει εκεί στη Λαμία δεξιά, το οποίο το πήρε η Thompson, έτσι αλλιώς κτλ. Ένεγκα τον Mirage, κάτι μπερδεμένα πράγματα, δεν τα έχω ξεδιαλύνει ακόμα, γι' αυτό δεν μπορώ να πω ακόμα τίποτα. Θα επανέλθω, είπα στο θέμα. Εισάγει σήμερα χιλιάδες τόνους ούτε καν ποιοτικής στάθμης της ελληνικής μυδικής και δουλεύει με εισαγόμενο από την Ισπανία. Αυτά τα λεφτά, αυτό το συνάλλαγμα, κύριε Υπουργέ επί των οικονομικών, αυτά ρε να πάνε να ψάξεις να βρεις κακομοίρη, όχι να θες να φορολογήσεις τους γεωργούς με τεκμήρια, με το χωράφι, όπως αποδείξαμε ότι αυτό είναι μια αρλούμπα. Και σήμερα τα ελληνικά εργοστάσια, κυρίες και κύριοι, αντί να δουλεύουν μυδικοί ελληνικής παραγωγής, αρχίσαν να δουλεύουν μυδικοί από την Ισπανία και από άλλες χώρες, διότι εμείς πρώτον δεν επιτρέπεται πλέον να παράγουμε αυτό το 32.000 τόνοι, είναι αστείο νούμερο, έτσι. Και δεύτερον, κοστολογικώς πλέον δεν μπορούμε να βγούμε, διότι αυτά τα σούρτα φέρτα με τις μπάλες και το ένα και το άλλο, δεν περπατάμε. Τα νούμερα τα οποία εξελίσσονται εδώ δίνουν ένα συνολικό τζίρο. Αν υπολογίσετε ότι το τριφύλι σήμερα είναι της τάξης, ας πούμε, των 60 δραχμών κατά κιλό, είναι λίγο ακριβό. Η αλήθεια είναι διότι έχει ακριβώς αυτά τα πολλά μεροκάματα και τον έπρεπε κανονικά και τα ζώα να το βόσκουν μέσα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του τριφυλιού της μυδικής έπρεπε να βοσκέται από τα ζώα εκεί επί τόπου. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι από εκείνα τα οποία έπρεπε να έχει κάνει το Υπουργείο Υγειουργίας και δεν έκανε. Συμπέρασμα λοιπόν, έχουμε 1,5 τόνο περίπου στην πατροπαράδοτον παραγωγή της μπάλας και 2 τόνους στην βιομηχανική. Αλλά επειδή η βιομηχανική την καταδίκασε το Υπουργείο Υγειουργίας, ο Υπουργός και η κυβέρνηση ουσιαστικά είναι ανύπαρκτος, μένουν αυτά τα 2 εκατομμύρια τόνοι, 2 δισεκατομμύρια κιλά, 2 δισεκατομμύρια κιλά, επί 50, ας το πούμε έτσι πολύ χοντρά, μιλάμε για 100 δισεκατομμύρια. 100 δισεκατομμύρια είναι ο τζίρος της μυδικής. Και θα μου πείτε, δεν έπρεπε κάποιος να σας τα πει αυτά? Εάν δεν είχε εγκληματίσει η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Μπούτος, ο κύριος Παπελάσης, ο κύριος Εύρετ και όλοι αυτοί οι οποίοι παρελάσανε και θάψανε εν τη γενέση της τη βιομηχανική παραγωγή μυδικής εν Ελλάδη, σήμερα η χώρα μας θα μπορούσε να ήταν στα 3 και στα 4 εκατομμύρια τόνους μυδικής, με ατέλειωτα αποτελέσματα για την εθνική οικονομία, που δεν προλαβαίνω διότι έχω άλλα 5 λεφτά. Θα σταματήσω λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ το θέμα της μυδικής, που έχει και άλλες λεπτομέρειες και θα επανέλθω κάποια άλλη φορά, για να σας δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα των τέφτλων. Το τέφτλο, είπαμε, είναι της τάξης των 2 εκατομμυρίων τόνων, το οποίο καταλήγει σε 5 ζαχαρογεία όλα και όλα. Ο παραγωγός πληρώνεται βάσει της ποσότητας την οποία φέρνει μέσα στο ζαχαρογείο. Οπότε, κύριε Υπουργέ, μπορείς κάλλιστα να πάρεις εκεί. Και είπαμε και το μπαμπάκι είναι και τα ίδια. Αλλά γιατί τώρα το τεκμήριο είναι απαράδεκτο? Πέρσι, παραδείγματος χάρη, επειδή το τέφτλο είναι ανταγωνιστική καλλιέργεια όσον αφορά την πρόσοδο του γεωργού, ποτιστικό ένα, ποτιστικό και τ' άλλο. 5 με 6 τόνους, 6 τόνους μέσον όρο βάλτε απόδοση στο στρέμα, επί 12-13 δραχμές κάπου εκεί πέρα, μας κάνει οι 7 τόνους, ανάλογα την περίπτωση, κάποιες 80.000 το στρέμα. Μεικτή ίσπραξη, έτσι. Έξω τις 60-65 που είναι τα έξω, αυτό δεν το λαμβάνω. Αλλά και στον μπαμπάκι περίπου τα ίδια έχουμε, αν θυμόσαστε την προηγούμενη εκπομπή που είδα. Έτσι λοιπόν, τέφτλο και μπαμπάκι είναι μια
ανταγωνιστική καλλιέργεια η μία προς την άλλη και οι γεωργοί πότε βάζουν τόνα, πότε βάζουν τόνα. Αν δε η τιμή δεν είναι καλή, ο γεωργός δεν βάζει. Πέρσι λοιπόν τι έγινε. Και οι τιμές δεν ήταν καλές που έδινε, διότι είναι ο κρατικό μονοπόλιο, δεν αφήνουν τον ανταγωνισμό. Ενώ στην κοινή αγορά υπάρχει ελάχιστη τιμή, ή στην άλλη υπάρχει ανώτατη τιμή, ενώ αν μπορούσε να πάει ένα ζαχαρουργείο ιδιωτικό, να πει εγώ προφέρω στον παραγωγό 15 δραχμές, 17 δραχμές. Και τότε τα πρημοδοτούμενα προϊόντα, τα επιδοτούμενα, θα πηγαίνανε στην πάντα, η παραγωγή θα βάζανε φερρυπίν τέφλα που θα πέρανε παραπάνω, θα είχαμε περίσσια ζαχάριος. Τώρα ξέρετε που πάει αυτή η ζάχαρη. Κάθε κοκακόλα που πίνετε, κυρίες και κύριοι, έχει 11% ζάχαρη μέσα. Η βιομηχανία στην Ελλάδα απορροφά περίπου 150... Α, αυτά τα 5 λεπτά, όλο 5 λεπτά μου δείχνουν. 150.000 τόνους ζάχαρη πηγαίνει στη βιομηχανία. Τώρα δεν ξέρω τα στοιχεία της κοκακόλας, αλλά το 11% σημαίνει ότι από κάθε μπουκάλι που είναι 220 γραμμάρια, το κάθε μπουκάλι της κοκακόλας περιέχει 23 γραμμάρια ζάχαρη. Βάλτε τώρα γιατί εκατομμύρια μπουκάλια μιλάμε. Η κοκακόλα λοιπόν απορροφά περίπου 50.000 τόνους ζάχαρη. Άλλες 20.000 τόσες τόνους ζάχαρη απορροφά η πεψικόλα. Και όλα αυτό θα ήταν ελληνικά, τα κέρδη όπως πάνε έξω, ταξιδεύουν. Ξέρετε τώρα, royalties και δεν σημαδεύεται. Θάψαμε τα ελληνικά και φέραμε τα ξένα. Το υπόλοιπο είναι η ζάχαρη που πάει στην οικία. Αλλά εκεί υπάρχουν και μεγάλες διαφορές, είναι τα εμπορικά κέρδη. Από εκεί λοιπόν υπάρχουν τα λεφτά, κύριε Υπουργέ, και όχι από εκεί πάνε να τα βρεις εσύ. Διότι εκεί πάνε να τα βρεις εσύ θα διαλύσεις και αυτό το ελάχιστο που υπάρχει πλέον στον τόπο, για να φτιάξεις μετά τι. Δεν ξαναγίνεται ο Γιώργος και ο κτηνοτρόφος, κύριε και κύριοι. Αυτό είναι παράδοση. Είναι χωριό. Είναι αγάπη προς το χώμα, προς το ζώο. Αν αυτό το καταστρέφεις, δεν μπορείς να το ξαναφτιάξεις. Δεν είναι σπίτι, τον γκρεμίζω και το ξαναφτιάνω. Είναι μια παράδοση η οποία είναι από γενιά σε γενιά. Όταν τη χαλάσεις τελείωσε, δεν μπορείς να τη ξαναφτιάξεις. Και αυτοί οι 350.000 τόνοι ζάχαρη που θα έχει ανάγκη περίπου η χώρα ετησίως, να είμαστε σχεδόν αυτάρκης, πέρσι έγινε 250.000. Όχι σαν κατανάλωση, σαν παραγωγή. Διότι δεν βοήθησαν οι κλιματολογικές συνθήκες. Εχάσαμε 100.000 τόνους ζάχαρη. Ο φορατζής όμως, κύριε Παπαδόπουλε, θα του πει του Γιώργου, τεκμήριο μου λέει εμένα, δεν ξέρω εγώ βροχές, ξεβροχές. Εσύ θα πληρώσεις. Μα κύριε, δεν πήγα τόσα τέφλα φέτος στο ζαχαρογείο όσα πήγα πέρα. Δεν ξέρω τίποτα. Και αρχίζει το αλυσιβερίσι αυτό και τελικώς ό,τι έχει απομείνει στον τόπο θα διαλύσει. Επειδή λοιπόν ο χρόνος μου, κυρίες και κύριοι, επέρασε, δυστυχώς η μοίρα μου είναι να σας δυσαρεστώ. Αλλά φίλος Πλάτων, φίλος Σωκράτης, φιλτέρων θα πάντων η αλήθεια, προτίμησα να σας δώσω μια σχεδόν, θα έλεγα, ολοκληρωμένη εικόνα σε αυτό το τεράστιο οικονομικό θέμα. Είδατε, μιλάγαμε για κάποια 100 δις και τα λοιπά. Είναι πιο πολλά, αλλά δεν θέλω να μπλέξω σε λεπτομέρειες. Κατελάχιστον είναι αυτά πάντοτε, το οποίο θα μπορούσε να ήταν πιθανώς μισό τρισεκατομμύριο για τον τόπο. 20 τρισεκατομμύρια είναι το ακαθάριστο προϊόν ολοκλήρου της χώρας. Εύκολα μπορούσαμε να είχαμε πάει στα 500 δισεκατομμύρια με τη μηδική, εάν υπήρχε κράτος και αν υπήρχε Υπουργείο Υγειοργίας. Θα ήμασταν οι πρώτοι, διότι το κλίμα μας είναι τέτοιο που δεν θα μπορούσε να μας συναγωνιστεί κανένας. Η Λιβύη μόνο και όλα τα κράτη εδώ πέρα τριγύρω που θέλουν να ταΐσουν μυρικαστικά από εμάς τα πέραν, αλλά και η κοινή αγορά. Ουδής θα μπορούσε να μας συναγωνιστεί. Είχαμε τη δυνατότητα, είχαμε την ευκαιρία και ο κύριος Υπουργός Γεωργίας, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η κομμουνική κυβέρνηση από το 75-76 και τα λοιπά μέχρι επί μία εικοσαετία ολόκληρη άφησαν αυτές τις ευκαιρίες και έδωσε πέρσι τη χαριστική βολή ο κύριος Υπουργός, όπου εδήλωσε 17.000 τόνους, διότι έτσι του είπε η στατιστική υπηρεσία, και εκείνος είπε το 34 και εβάλαμε την ταφόπετρα και σε αυτό το τεράστιο αντικείμενο της χώρας που θα μπορούσε να ήταν το 2, το 3, το 4, πιθανώς και το 5% του συνόλου της χώρας, με δυνατότητες μη ανταγωνιστικές από κανέναν άλλον. Κύριε και κύριοι,
την ερχομένη Παρασκευή, που είναι μεγάλη Παρασκευή, δεν θα είμαστε μαζί, διότι θα πάμε όλοι να κάνουμε Ανάσταση, η Αθήνα θα αδειάσει και έτσι δεν είναι η μεγάλη εβδομάδα να δυσαρεστηθούμε κι άλλο, είναι υπόθεση και λύπης και χαράς, και θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή μετά τη μεγάλη εβδομάδα, 22-80-820, οικετεύω τους γεωπόνους του Υπουργείου Γεωργίας να σταματήσουν να γράφουν καταστάσεις και να ξεσηκωθούν. Είναι μερικές χιλιάδες, 3-4 χιλιάδες χρόνια γεωπόνοι σε όλη την Ελλάδα, να κάνετε κάτι, διότι χάνεται ο τόπος σε αυτό το πιο κέραιο και κρίσιμο οικονομικό στοιχείο που λέγεται γεωργοκτηνοτροφία. Κυρίες και κύριοι, καλή Ανάσταση. Δεν σας λέω καλό Πάσχα, διότι το Πάσχα είναι να πάσχεις. Πάσχουμε αρκετά, να μην κάνει Ανάσταση. Καλές γιορτές, προσοχή στην έξοδο και στην επάνωδο μέχρι την Παρασκευή μετά τις γιορτές. Καληνύχτα σας.